Όσο βρισκόμαστε σε εγκλεισμό λόγω κορονοϊού, η Κομισιόν, αυτή η ακούραστη επιτροπή που εργάζεται για το καλό μας, ενέκρινε ένα σχέδιο δράσης για την ένταξη και ενσωμάτωση, χωρίς αποκλεισμούς, εννοείται, των μεταναστών για την περίοδο 2021-2027 που παρουσίασαν ο Αντιπρόεδρος Χινάς και η Επίτροπος Γιόχανσον. Ένταξη και ενσωμάτωση πού όμως, στα γραφεία της Κομισιόν? Θα φέρουν εκεί αυτούς που αποκαλούν μετανάστες και θα τους εντάξουν ανάμεσά τους στις ίδιες θέσεις? Για να δούμε. Οι κύριες δράσεις του ανθρωπιστικού σχεδίου της Κομισιόν είναι: εκπαίδευση και κατάρτιση ίσως για άτομα που δεν έπρεπε να βρίσκονται στην Ευρώπη, βελτίωση ευκαιριών απασχόλησης μάλλον για άτομα που δεν έπρεπε να βρίσκονται στην Ευρώπη, συνεργασία με κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους πιθανόν για άτομα που δεν έπρεπε να βρίσκονται στην Ευρώπη, προώθηση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας ενδεχομένως για άτομα που δεν έπρεπε να βρίσκονται στην Ευρώπη και πρόσβαση σε επαρκή και προσιτή στέγαση μάλλον για άτομα που δεν έπρεπε να βρίσκονται στην Ευρώπη. Η Κομισιόν δηλαδή είτε θα χρησιμοποιήσει τα χρήματα που τα κράτη παίρνουν από τους γηγενείς μέσω φόρων, είτε θα βάλει τα μηχανήματά της να τυπώσουν χρήμα για να επιδοτήσουν τους μετανάστες όχι στο γραφείο, στο σπίτι, στις λέσχες που συχνάζουν ή στη γειτονιά του Σχοινά και της Γιόχανσον, αλλά στο γενικό παλιοχώραφο που θεωρούν πως είναι η Ευρώπη. Ένα μέρος αυτών που έδωσαν στο διάστημα 2014-2020 για αυτό που αποκαλούν ένταξη και ενσωμάτωση είναι 1 δισεκατομμύριο από το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ενσωμάτωσης, 21,5 δισεκατομμύρια από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 84,2 δισεκατομμύρια από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και κάποια άλλα ψηλά από εδώ και από εκεί. Ο χαμογελαστός αντιπρόεδρος, μάλιστα, έγραψε ότι η ένταξη, η ανοιχτή αποδοχή, όπως θα απέδιδα τη λέξη inclusion, είναι η ενσάρκωση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής. Γιατί? Από πού βγαίνει αυτό? Ποιος έχει ορίσει τέτοιο αξίωμα? Ο ευρωπαϊκός τρόπος ζωής είναι κάτι που έχει δομηθεί σε βάθος αιώνων από ανθρώπους ευρωπαϊκής καταγωγής. Τα άτομα αυτά προσπαθούν να αλλάξουν τις έννοιες, παρουσιάζοντας την παγκοσμιοποιημένη πολιτοποίηση σαν ευρωπαϊκό τρόπο ζωής. Τους έχετε ακούσει ποτέ να λένε ότι ο αφρικανικός ή ο ασιατικός τρόπος ζωής είναι «ελάτε όλοι να μπουκάρετε από όλο τον πλανήτη και μη σας νοιάζει τίποτα»? Συνεχίζει. Είναι ταυτόχρονα δικαίωμα και καθήκον. Γιατί? Από πού και ως πού είναι δικαίωμα και καθήκον? Επειδή το λέει ένας κουστούμαρισμένος τύπος? Εγώ λοιπόν λέω ότι είναι δικαίωμα και καθήκον η Ευρώπη να μείνει στους Ευρωπαίους και οι υπόλοιποι να πάνε στις πατρίδες τους. Γιατί η θέση του ατόμου αυτού έχει περισσότερη αξία από τη δική μου? Επειδή αυτός πληρώνεται για να παίζει αυτή την κασέτα ενώ εγώ μιλάω αφιλοκερδός? Γράφει επίσης ότι μέσω της ανοιχτής αποδοχής πολεμάει την ξενοφοβία. Τι τον ενοχλεί? Ίσα-ίσα, ιδού πεδίων δόξης λαμπρών. Είσαι υπέρ της αποδοχής, αποδέξου την ξενοφοβία. Ηθική συνέπεια λέγεται αυτό. Δηλώνει μάλιστα ότι το σχέδιο της Κομισιόν συμβάλλει σε συνεκτικές κοινωνίες. Αν τους ενδιαφέρει τόσο η συνοχή των κοινωνιών, ας φροντίσουν να κάνουν το στοιχειώδες, να σφραγίσουν τα σύνορα. Ο Αντιπρόεδρος και η εξίσου θαυμάσια Επίτροπος μάλιστα συμπλήρωσαν ότι θέλουν να πολεμήσουν το αφήγημα «εμείς και αυτοί». Εγώ από την άλλη λέω ότι αυτοί είναι αυτοί και εμείς είμαστε εμείς. Και πάλι, γιατί έχω άδικο και αυτοί έχουν δίκιο? Επειδή πληρώνονται για να το λένε με κάθε συστημικό μέσο να αναπαράγει τις δηλώσεις τους? Αν εμφανιζόμουν σε μία άλλη Ήπειρο, σε μία άλλη χώρα, εγώ θα ήμουν εγώ και οι γηγενείς θα ήσαν αυτοί. Υπάρχει κάτι αφύσικο σε αυτό? Αν ο κύριος Αντιπρόεδρος και η κυρία Επίτροπος διαφωνούν, ας εφαρμόσουν αυτό που κηρύττουν στο σπίτι τους, αφήνοντας τον καθένα να μπει και να καταργήσουν το διαχωρισμό οικοδεσπότη και επισκέπτη. Γιατί ο καθένας μπορεί να βάζει ό,τι κανόνες του υπαγορεύει το κεφάλι του, αν ξέρει ότι πρόκειται να επιβληθούν σε άλλους. Εν ολίγης, πιστεύω πως η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι οτιδήποτε άλλο παρά ευρωπαϊκή. Θεωρώ ότι πρόκειται για έναν αλαζονικό, παρασιτικό, διεθνιστικό μηχανισμό που δεν υπηρετεί τους ευρωπαϊκούς λαούς, αλλά δουλεύει για την κατάργηση της ποικιλομορφίας, της διαφορετικότητας και της ιδιαιτερότητας τόσο πολιτισμικά όσο και φυλετικά των ευρωπαϊκών εθνών μέσω της μετατροπής τους σε έναν πολυφυλετικό, πολυπολιτισμικό πολτό υπό τα λάβαρα της ισότητας και της κατάργησης των διακρίσεων. Όσο υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο αυτός ο διαβρωτικός πολτός θα απλώνεται όλο και περισσότερο.